Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, λίγες μέρες μείναν για τις εκλογές. Να μην χαθεί ώρα από κανέναν μας. Να μεταφέρουμε το μήνυμά μας παντού. Από αυτό θα κριθεί η μάχη. Γιατί όπου κι αν πάμε, ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Γιατί παντού, όχι απλά ακούει με προσοχή την πρότασή μας, αλλά και τις δέχεται τις προτάσεις μας. Γιατί εμπιστεύεται το ΚΚΕ. Γιατί εκεί βλέπει τη διαφορά. Να κάνουμε λοιπόν, σύντροφοι, αυτή τη διαφορά και στην κάλπη. Με το κόκκινο ψηφοδέλτιο στην Ευρωκάλπη. Με το γαρίφαλο της λαϊκής εισπύρωσης στις τοπικές εκλογές. Στις δημοτικές εκλογές, ανάμεσα σε πολυάριθμους υποψήφιους δίθεν ανεξάρτητους ή χρησμένους από ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, με ιστορία πίσω τους, αλλά και βαριές ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση του λαού, για την κατάσταση της πόλης, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Δεν υπάρχουν σωτήρες πέρα από τον ίδιο το λαό της πόλης. Τα όσα έζησε, ζει και θα συνεχίσει να ζει ο λαός με μνημόνια διαρκείας του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην ξεχαστούν μπροστά στην κάλπη. Να μην δώσει συγχαρητήρια στα κόμματα αυτά των μνημονίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, που μετατρέπουν τη Θεσσαλονίκη σε προκεχωρημένο φυλάκιο στα Βαλκάνια, των δικών τους συμφερόντων, όπου ανάβουν παγκόσμιοι οικονομικοί και στρατιωτικοί ανταγωνισμοί. Καλλιεργούν τα λυτρωτισμοί και εθνικισμοί, όπως με τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλάζουν σύνορα. Να μην επιλέξει υποψήφιους και κόμματα φιλικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα σχέδιά τους, όπως απαιτεί το State Department και εγγυάται πρώτος από όλους ο Τσίπρας, που ψευδολογώντας για μια ακόμη φορά, βαφτίζοντας το δολοφονικό ΝΑΤΟ σε εγγυητή της ειρήνης, βάζει το λαό μας και ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή σε μεγάλους κινδύνους. Να μην τους πει συγχαρητήρια για τη ζωφερή καθημερινότητά του, την ανεργία, την ελαστική απασχόληση που σπάει κόκαλα, τους τσακισμένους μισθούς και συντάξεις, την άγρια φορολογία και τους χιλιάδες πληστηριασμούς. Πολύ περισσότερο όμως να μην τους δώσει ελευθέρας για νέα αντιλαϊκά μέτρα που όλοι έχουν στα σιρτάρια τους και θα τα βγάλουν μετά τις εκλογές και θα πάρουν πίσω διπλά και τρίδιπλα τα ψίχουλα που δίνουν προεκλογικά για να ξεχάσουμε το καρβέλι που κλέψαν όλα αυτά τα χρόνια. Και μόνο για αυτή την κοροϊδία αξίζει να τους μαυρίσουμε. Γιατί αυτή είναι η καθημερινότητα της πόλης, των κατοίκων της, την οποία μας καλούν να ξεχάσουμε. Γιατί και η καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης, τα προβλήματά της έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μνημόνια, το κεφάλαιο, στο οποίο παραδίδονται οι δήμοι, οι πόλεις, οι καθημερινές ανάγκες του κόσμου. Το νερό, η ΙΑΘ που ιδιωτικοποιείται γοργά, όπως και η καθαριότητα, ο απαράδεκτος ΟΑΣΤ, ο δημόσιος χώρος που τον νοικιάζεις για να σταθμεύσεις από το Δήμο και ιδιωτική εταιρεία, όπως η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η παραλία, η αγορά των φτωχών, το καπάνι εδώ κάτω, που παραδίνονται στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, που καταργούν την κυριακάτικη αργία, την οποία νομοθέτησε, την κατάργησε αυτή η κυβέρνηση και εφαρμόζουν περιφερειάρχες και δήμαρχοι. Αυτή είναι η ουσία για όλους τους υποψήφιους. Το περιτύλιγμα μόνο αλλάζει. Αν θα είναι εργολάβος, ΖΙΤ, δημοτικοποίηση ή κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση σαν όχηματα μεγάλων συμφερόντων. Γιατί εκεί βρίσκονται τα κέρδη και από εκεί μπορούν να τα πάρουν πάλι από το λαό, να πληρώσει ακόμα περισσότερο για μια πόλη πιο ακριβή, ακόμα πιο εχθρική, με βαρύτερους τοπικούς φόρους και ανταποδοτικά τέλη. Ανοιχτή μόνο για την επιχειρηματικότητα, αλλά κλειστή για το λαό της πόλης. Ο αθλητισμός και ο πολιτισμός μένουν στη γωνία. Ο λαός, η νεολαία, είναι μόνο για την κερκίδα της αρένας και την υποκουλτούρα. Ο θάνατος των ναρκωτικών δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά, οργανωμένα, απλά στεγάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης. Τα σχολεία παραμένουν αθωράκιστα σε έναν επόμενο σεισμό, γιατί τα κονδύλια προστασίας δεν είναι επιλέξιμα, δεν βγάζουν κέρδη. Η υγεία, η ίδια η ζωή του λαού είναι κόστος για τη βαρβαρότητά τους. Γιατί οι Δήμοι πρέπει, λέει, να είναι επιχειρήσεις κερδοφόρες, φορομπήχτες του λαού, τροχονόμοι συμφερόντων. Υπάρχουν όμως, σύντροφοι και φίλοι, κι άλλοι Δήμοι. Οι Δήμοι με κομμουνιστές δημάρχους που έδειξαν
πως οι αγώνες δεν πάνε χαμένοι. Ότι γίνεται ακόμα και μέσα στο σημερινό ασφυκτικό περιβάλλον. Όχι βέβαια να λυθούν όλα τα προβλήματα, αλλά να δοθούν ανάσες στο λαό. Χρειάζεται όμως να σπάσουν αυγά, να υπάρξει σύγκρουση με τα συμφέροντα την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυβέρνηση και τους νόμους της. Να αξιοποιηθούν οι εργαζόμενοι των Δήμων, η λαϊκή δυναμική του οργανωμένου εργατικού λαϊκού κινήματος, να πεταχθούν έξω οι εργολάβοι, να γίνουν περισσότερα, καλύτερα, φθηνότερα έργα, γιατί δεν θα παρεμβάλλεται το κέρδος. Να μειωθούν αντί να αυξηθούν οι τοπικοί φόροι, τα τέλη και τα χαράτσια. Να απολωθούν οι χώροι της πόλης στο λαό. Να διεκδικηθούν τα εκατομμύρια που παρακρατά από τους Δήμους, από τη φορολογία δηλαδή των Δημοτών, η κυβέρνηση για να πληρώνει τους δανειστές, να φοροαπαλλάσει εφοπλιστές, τραπεζίτες και βιομήχανους. Αυτό, σύντροφοι και φίλοι, γίνεται στην Πάτρα, στην Κεσαριανή, στην Πετρούπολη, στο Χαϊδάρι, στην Ικαρία, γιατί όχι και σε άλλες πόλεις. Ο λαός και εδώ στη Θεσσαλονίκη, όσο γυρνάμε τόσο βλέπουμε ότι αναπολύει τα χρόνια που η πόλη περικυκλωνόταν από δήμους με κομμουνιστές δημάρχους στην Τριανδρία, στην Πολύχνη, στις Σικές, στη Σταυρούπολη, στον Εύωσμο, στη Μενεμένη, στην Νεάπολη. Η ταύτιση των άλλων υποψηφίων είναι τόσο εξόφθαλμη που μπορεί να υποψιάσει το λαό, να τον κάνει να σκεφτεί πιο βαθιά και ριζοσπαστικά. Έτσι και εδώ, στη Θεσσαλονίκη ανασύρονται και θα ανασύρονται περισσότερο όσο πλησιάζουν οι εκλογές τα σκηνικά των στημένων, ανούσιων, σκανδαλοθυρικών αντιπαραθέσεων. Η σαπίλα τις επόμενες μέρες, η κοτερολογία, η οπαδοποίηση θα ξεπεράσουν κάθε όριο. Τα αντινεοφιλελεύθερα διακροδεξιά μέτωπα του ΣΥΡΙΖΑ με το πιο βαρύ μνημόνιο του καλύτερου παιδιού του Τραπ, των στελεχών που φωτογραφίζονται με τους ναζιστές, που πάνε να ανακόψουν τον δρόμο των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων για το μόνο δρόμο που τους απέμεινε, το ΚΚΕ. Με ψίχουλα παροχών, ένα από τα 100 που πήραν, με ψεύτικα μέτωπα, με την πολιτική τους που τρέχει την ακροδεξιά, αλληλοτροφοδοτούμενοι είναι άλλωστε, θέλουν την άδεια του λαού να συνεχίσουν, να κλιμακώσουν την πολιτική τους στην αντιλαϊκή μετά τις εκλογές. Ο λαός να μην τους δώσει αυτή την άδεια. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, τις μέρες που έμειναν, μόλις μας τις δυνάμεις να ενισχύσουμε αυτή τη λαϊκή αντιπολίτευση σε κάθε δήμο και περιφέρεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με περισσότερους δημάρχους, δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους και ευρωβουλευτές, να εμποδίσουμε τα σχέδιά τους, να κερδίσουμε έδαφος και νίκες, να δώσουμε ανάσες στο λαό, όταν όλοι οι άλλοι, με επικεφαλής βέβαια τον ΣΥΡΙΖΑ, λένε ότι οι όλο και πιο μειωμένες και απαιτήσεις, η βαρβαρότητα είναι η καθημερινότητά μας, να δείξουμε πως υπάρχει κι άλλος δρόμος. Η αγωνιστική ανάταση του λαού, η πάλη του που ανοίγει τον δρόμο για μια άλλη κοινωνία των αναγκών του και των πραγματικών δυνοτήτων του. Σύντροφοι και φίλοι, με πίστη στο λαό, πάμε πιο δυνατά, πάμε πιο ψηλά. Με πίστη στο κόμμα, το ΚΚΕ, πάμε μπροστά, σύντροφοι.